ερωτικό blog για σένα που δεν αδιαφορείς για τα κοινά. Καλησπέρα Παναγιώτη. Σε λίγες μέρες δικάζεσαι, στις 2 Δεκεμβρίου του 2008. Θα ήθελα να μας πεις καταρχήν ποιες είναι οι κατηγορίες που έχεις. Ναι. Κατηγορίες γενικά ήταν παραπάνω από ό,τι ήξερα και δηλαδή τις είχα συνειδητοποιήσει ουσιαστικά από την αλήθεια. Κατηγορούμε για κατοχή εκρηκτικών υλών, παρασκευή εκρηκτικών βομβών, έκρηξη, διακεκριμένες στορές ιδιωτικής περιουσίας, τα οποία είναι κακουργήματα, και ένα πλημέλημα που είναι η διατάραξη κοινής ειρήνης. Σου βρέθηκαν εκρηκτικές ύλες πάνω σου, κάτι παρόμοιο? Ναι, ούτε πάνω μου και σπίτι που έγινε ο έλεγχος γενικά δεν βρέθηκε τίποτα. Δεν είχαμε και κάτι, οπότε δεν υπήρχε θέμα. Άρα τελικά πώς στηρίζονται οι κατηγορίες? Οι κατηγορίες στηρίζονται απόλυτα στις καταθέσεις δύο αστυνομικών και ειδικά η μία η οποία επιμένει ότι με αναγνωρίζει γενικά. Ακόμα αυτή η ψευδορκία ειλικρινά με προβληματίζει, αλλά δεν υπάρχει κάποιο δηλαδή στοιχείο αποδεικτικό. Είναι βασισμένο στα λόγια. Έχουμε αφήσει όλους άλλους μάρτυρες στην μπάντα και χρησιμοποίησαμε μονάχα τις καταθέσεις δύο αστυνομικών για να συνδέσουμε όλες τις κατηγορίες. Εσύ τι περιμένεις από αυτή τη δίκη? Το μόνο που μπορεί να περιμένει ένας άνθρωπος ο οποίος εμπλέχτηκε με τέτοιο τρόπο σε μια τόσο περίεργη ιστορία είναι μια αθώωση. Δηλαδή, ειλικρινά δεν θα δεχτώ τίποτα λιγότερο από μια αθώωση. Πού ακριβώς γίνεται η δίκη για να γνωρίζει ο κόσμος αν θέλει να σου συμπαρασταθεί? Η δίκη γίνεται στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Κατερίνης, στο Μέγαρο της στην Κατερίνη, στις 2 Δεκέμβρη. Η διάρκεια της δεν θα είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθότι είμαστε λίγοι κατηγορούμενοι. Και όποιος θέλει να δείξει την αλληλεγγύη του, να στηρίξει ή να παραστεί γενικότερα, μεγάλη χαρά θα είναι να το δεχτούμε στη δίκη και να το βοηθήσουμε. Παναγιώτη, ευχαριστώ πολύ και θα είμαι εκεί. Ελπίζω κιόλας να μπορούμε να το καλύψουμε και με κάμερα τη δίκη. Θα είναι δύσκολο, αλλά τι να σου πω. Τα λέμε. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.